Παιδιά, είναι μια όμορφη παρέα, μια αγαπημένη παρέα. Τα λένε καλά στο διάλειμμα και την εικόνα που βλέπετε προς τα έξω κατά τη διάρκεια, επειδή άκουσα τη συζήτηση που λέγατε πιο πριν, είναι εικόνα και στη διάρκεια του διαλύματος. Οπότε νομίζω είναι συστατικό σίγουρη επιτυχία αυτό. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Βέβαια. Είναι σημαντικό. Και καμιά φορά οι ανθρώπινες σχέσεις έτσι φτιάχνονται σιγά σιγά, γεννιούνται, μεγαλώνουν, άλλες τελειώνουν, άλλες συνεχίζουν. Όλα αυτή είναι η ομορφιά του ζωής. Ναταλάκη μας, τι κάνεις? Θέλω να μου πεις καταρχάς πόσο ευεβαρημένο είναι το πρόγραμμά σου, γιατί καταλαβαίνω ότι η Κυριακή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για σένα. Λοιπόν, Κυριακή έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, 8 Οκτωβρίου. Κατεβαίνω υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Σαρωνικού με την παράταξη Σαρωνικός ξεκινάμε και υποψήφιο δήμαρχο Σαρωνικού τον Δημήτρη Παπαχρήστου. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για μας, γιατί έχουμε παλέψει πολύ γι' αυτό, Ελένη μου. Είμαστε μια ομάδα πολύ αγαπημένη, πολύ δεμένη, που έχουμε δώσει ένα ουσιώδη αγώνα, πολύ χρόνο τώρα. Εγώ έχω ενταχθεί στην παράταξη 1,5 χρόνο. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι για μένα κάτι που θα μπορούσα να πω ότι ήταν σαν να το κάνω χρόνια. Νομίζω ότι έχω βρει αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Α, μην μου το λες αυτό. Η ενασχόληση με τα κοινά. Μόνο. Να το σκέφτεσαι. Είναι σημαντικό στη ζωή σου να μην είσαι μονοδιάστατος. Έτσι, γιατί και αν με ρωτάς για το κομμάτι της τηλεόρασης, είναι ένα πολύ γοητευτικό προϊόν. Αλλά για μένα δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Και το έχω αποδείξει στη διάρκεια της πορείας μου, ότι κάποιες φορές που ένιωσα ότι δεν θέλω ή δεν μπορώ να είμαι, έτσι υπάρχουν και άλλα πράγματα εξίσου όμορφα και γοητευτικά που με γεμίζουν και μπορώ να συνεχίσω να υπάρχω και χωρίς το πολύ όμορφο αυτό τηλεοπτικό γυαλί, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ γοητευτικό και πολύ δημιουργικό. Αλλά νομίζω ότι όταν μας γίνεται αυτοσκοπός, χάνει την ουσία του. Όταν όμως δεν ήσουν, δεν σου έλειψε κάποια στιγμή? Πάρα πολύ. Δεν είπες ότι τώρα, να κοίτα, ξεκίνησα να και εγώ δεν κάνω αυτό που μου αρέσει? Πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω από τα 23 μου. Εγώ μπήκα στο κομμάτι της τηλεόρασης από τα 23 μου χρόνια. Σχεδόν δηλαδή είμαι με τις προσταθερές, τις πρόχειρες 22 χρόνια σε αυτό το χώρο. Έτσι με μικρά διαστήματα αποχής. Και είναι κάτι που το αγαπώ πολύ γιατί είναι η δουλειά μου. Όμως κάνω παράλληλα και άλλα πράγματα εξίσου όμορφα. Πάνω απ' όλα είμαι μαμά. Πάνω απ' όλα είμαι σύζυγος και πάνω απ' όλα είμαι ένας άνθρωπος που έχει ανησυχίες και ευαισθησίες. Να σου είμαι πολύ ειλικρινής, όταν διάβασα για την υποψηφιότητά σου, δεν εξεπλάγει, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς τον τόπο που μένετε πια μόνιμα, οπότε κατάλαβα ότι είναι λογική συνέχεια να ασχοληθείς με τα κοινά. Τώρα όμως θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Όλο το καλοκαίρι το όνομά σου ακούστηκε πολύ, έπαιξε πάρα πολύ. Θα είναι η Ναταλή Κάκαβα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Δεν θα είναι, τι γίνεται, συζητάει, δεν συζητάει, φήμες, ιστορίες, αλήθειες, ψέματα. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Λοιπόν, θα σου απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί έτσι έχω μάθει να κάνω πάντα. Λοιπόν, μου έχει γίνει μια πολύ όμορφη πρόταση να είμαι στο πρωινό του Open το Σαββατοκύριακο, που μια πολύ όμορφη κυρία έχει αφήσει σπουδαία παρακαταθήκη τις δύο προηγούμενες χρονιές. Και είναι μεγάλο το φορτίο, γιατί μας αφήνεις έτσι κάτι που θα πρέπει να... Είπα μας αφήνεις έτσι, άρα το έδεσα, ε. Ναι. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν ήθελα να σου το πω. Δεν ήθελα να το υπογραμμίσω, να το φωτίσω. Λοιπόν, έχουν γίνει πολύ όμορφες συζητήσεις να ενταχθώ κι εγώ σε αυτό το πρωινό στο Σαββατοκύριακο στο Open. Τώρα από εκεί και πέρα, με ποιο ρόλο, με μια συνθήκη και με ποια παρέα, γιατί το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι θα είμαστε μια παρέα, γιατί οι παρέες κάνουν τη διαφορά. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο, αυτό που θέλει ο τηλεθεατής είναι μια παρέα να ανοίγει το δέκτη της τηλεόρασης του και να βλέπει μια όμορφη σύνθεση ανθρώπων να περνά καλά μαζί τους. Οπότε αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σχεδιάζουμε μια παρέα με έντονο το στοιχείο, άντε να σου το πω και αυτό. Τελικά θα στα πω όλα. Έντονο το κοριτσίστικο στοιχείο. Το κοριτσίστικο. Και με ωραίες έτσι ανδρικές πινελιές. Όμως... Όταν άκουγες όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί εσύ ήξερες πώς πηγαίνουν τα ραντεβού σου, πού βρίσκονται, τι έπεται, σε ποιο κομμάτι της συμφωνίας βρίσκεστε. Όταν άκουγες να λένε για άλλα ονόματα, γιατί ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε την Ιωάννα Μαλέσκου, την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, την Κατερίνα Στικούδη, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλα ενδεχομένως που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Πώς το διαχειριζόσουν αυτό? Εγώ έχω συνηθίσει να έχω εμπιστοσύνη στις συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους. Οπότε όταν έχω πει με κάποιον άνθρωπο που σέβομαι απόλυτα ότι ναι, πολύ πιθανόν είναι να προχωρήσουμε μαζί, εκεί έμενα. Από εκεί πέρα, επειδή τηλεόραση κάνουμε και ξέρεις, αυτά τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα,
δεν βιαζόμουν να βγάζω συμπεράσματα. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο σου να ρωτήσει, είτε εδώ στο κανάλι, είτε του δημοσιογράφου και τα λέτε αυτά. Κάτι. Θα έπρεπε να το κάνω κάθε μέρα με αυτή τη λογική και θα ήταν κουραστικό, αφού κάθε μέρα έπεφτε και ένα καινούριο όνομα. Εγώ θέλω να πω ότι όποια και αν είναι η τελική επιλογή, εύχομαι να είναι για το καλό όλων. Είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπομπές, είναι σημαντικό να υπάρχουν δουλειές, να εργάζεται ο κόσμος. Μόνο για εμάς και για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω. Γιατί το βλέπουμε καμιά φορά τους 5-6 που βλέπει ο κόσμος μπροστά, αλλά πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για το αποτέλεσμα μιας εκπομπής. Πες μου κάτι άλλο. Η Μαριάντα ήρθε χθες, ήταν χθες στο πλατό μας. Και μας είπε ότι και εκείνη θα είναι στην παρέα του Σαββατοκύριακου. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνθηκες, πώς διαχειρίστηκες εκείνες πρώτες δηλώσεις της Μαριάντας τότε, οι οποίες τέλος πάντων είχαν προκαλέσει, είχαν ανοίξει μία κουβέντα, και αν έχετε βρεθεί τώρα και αν έχει αυτό το πράγμα τακτοποιηθεί και στις ψυχές σας μέσα. Κοίταξε να δεις, δεν έχουμε βρεθεί, όμως ανυπομονώ να την δω από κοντά και να τα συζητήσουμε όλα. Το να κάθομαι δημόσιο και να πω, ναι, στενοχωρήθηκα. Στενοχωρήθηκα, ξέρεις γιατί ήταν τόσο διαφορετικό το μήνυμα που πήγε να περάσει από την ουσία των συζητήσεων. Γιατί αρχής εξ αρχής, και αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, είναι το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα, ότι η συζήτηση που είχε γίνει ήταν να ενταχθώ σε μια παρέα. Ναι. Οπότε ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που βγήκε προς τα έξω. Αυτό με στενοχώρησε, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε μια άτυχη στιγμή, καταλαβαίνω ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε μια άτυχη δήλωση. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όπως στενοχωρήθηκα εγώ όταν το άκουσα αυτό, άλλο τόσο στενοχωρήθηκα μετά και με όλους τους άλλους που έπεσαν να φάνε αυτά τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά. Γίνεσαι αποθήτης θύμα σε ένα λεπτό. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, όλοι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ένα λάθος. Και δεν σημαίνει ότι με αυτό αναιρούμε όλη την προηγούμενη μας πορεία. Δηλαδή και η Μαριάντα και ο Τριαντάφυλλος που θέλει να υπάρξει. Ακριβώς. Οπότε, ξέρεις, νομίζω ότι καλύτερα αυτά να τα λύσουμε η Μαριάντα και εγώ και η Μαριάντα, ο Τριαντάφυλλος, η Φελίσια. Όλα τα παιδιά, γιατί τα παρακολουθούσα το καλοκαίρι. Εμένα μου κάναν παρέα το καλοκαίρι. Ξέρεις, έχω και μια αγάπη στην καλοκαιρινή εκπομπή. Ήμασταν κι εμείς μέλος αυτού του παρελθόντος. Ο Γρηγόρης τι σου είπε, όταν του είπες έχω πρόταση να ενταχθώ. Τώρα δεν θα πω εγώ θέσεις και τα λοιπά. Πείτε τα εσείς, θα πείτε ο σταθμός όταν εκείνος είναι έτοιμος και θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Όταν μοιράστηκες μαζί του αυτή την πρόταση και του λες Γρηγόρη, μου είπαν τα Σαββατοκύριακα. Σου είπε ρε Ναταλή, έχουμε εγώ δουλεύω 5 μέρες σε Σαββατοκύριακο, πότε θα βρισκόμαστε. Σου είπε πάνε και όλα τέλεια, τι σου είπε. Ο Γρηγόρης θέλει να είμαι ευτυχισμένη. Και είναι η μοναδική του ανησυχία το αν εγώ θα είμαι ευτυχισμένη σε οποιαδήποτε πρόταση μου γίνεται. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ υποστηρικτικός σύζυγος, ακόμα και τώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που εγώ πρέπει να λείπω, να είμαι στις εκδηλώσεις, να είμαι στις ομιλίες, είναι στο σπίτι και θέλω να του πω. Είδα μια άλλη πτυχή του εαυτού του, γιατί μέχρι τώρα η μαμά ήταν στο σπίτι. Πάντα ήταν ένας πολύ τρυφερός σύζυγος, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Θα καθίσει το βράδυ με τα παιδιά, θα μαγειρέψει με τα παιδιά, θα τρέξει με τα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό για εκείνον δεν είναι κάτι που τον αγχώνει. Τον αγχώνει μόνο το να είναι η γυναίκα του καλά και από εκεί και πέρα το κλίμα που θα φέρνει η γυναίκα του στο σπίτι όταν επιστρέφει από τη δουλειά της να είναι καλό για την οικογένειά σου. Να είσαι χαμογελαστή και ευδιάθετη και αυτή την ενέργειά σου να την περνάς και στην οικογένειά σου και έτσι είναι ευτυχισμένοι όλοι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το συστατικό.